μαζί μας. Καλησπέρα. Ο κύριος Μιχάλης Μπάκας, υποψήφιος ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων. Καλώς ήρθατε, κύριε Μπάκα, στην Πάτρα. Καλώς σας βρίσκω. Λοιπόν, Οικολόγοι Πράσινοι, είχατε εκπροσώπηση στην Ευρωβουλή. Τι στόχο έχετε σε αυτές τις ευρωεκλογές? Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος. Θέλουμε να έχουμε, είχαμε το 9 με το 14 εκπρόσωπο στην Ευρωβουλή και θέλουμε να ελπίζουμε ότι ο κόσμος θα μας εμπιστευτεί και πάλι για την επόμενη πενταετία να στείλει έναν Οικολόγο Πράσινο εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος στο Ευρωκοινοβούλιο. Έγινε δουλειά στην Ελλάδα στο θέμα αυτό? Δηλαδή υπήρξαν παρεμβάσεις, αν και είχατε και προβλήματα από ό,τι ξέρουμε, αλλά τέλος πάντων. Είχαμε πάρα πολλές παρεμβάσεις, νομίζω μεγαλύτερες από τις δυνάμεις που μας έδινε η παρουσία ενός ευρωβουλευτή. Το ζήτημα είναι ότι πλέον οι καιροί έχουν αλλάξει. Νομίζω ότι είναι πολύ κρίσιμο το ζήτημα τα περιβαλλοντικά. Λίγος πολύ όλοι καταλαβαίνουμε ότι η περιβαλλοντική κρίση δεν είναι μια ιστορία την οποία ανέφεραν κάποιοι γραφικοί οικολόγοι όπως μας κατηγορούσαν 20 χρόνια πριν. Είναι πρώτον πυλών. Έρχομαι μόλις από τον πύργο, όπου βλέπουμε καταστροφές στις παραλίες, από σπίτια που χάνονται μέσα στη θάλασσα. Από τη διάβρωση. Είναι η κλιματική αλλαγή, κύριε Μπάκα, η οποία πλέον φαίνεται ότι μας επηρεάζει, όσο και πολύ σωστά αναφέρατε να φωνάζετε εσείς πριν χρόνια και κάποιοι να σας έλεγαν γραφικούς. Αλλά δυστυχώς όταν βλέπουμε ότι οι υπερδυνάμεις όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον περιορισμό ρήπων προκειμένου οι βιομηχανίες τους να παράγουν, τότε νομίζω ότι προσπαθούμε να διηλύσουμε τον κόνοπα. Νομίζω ότι τότε ακριβώς είναι που χρειαζόμαστε μια πιο ισχυρή Ευρώπη. Και ξέρετε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει βήματα πίσω δυστυχώς τα τελευταία χρόνια και γι' αυτό το λόγο έχουν ξεμητήσει και δυνάμεις οι οποίες είναι αντιευρωπαϊκές, είναι αντιδημοκρατικές σε τελική ανάλυση, που φέρνουν την Ευρώπη πολλά χρόνια πίσω. Εμείς στηρίζουμε και υποστηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύουμε ότι οι χώρες ενωμένες μπορούν να δώσουν τις λύσεις. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα οικονομικά προβλήματα που το ξέρουμε και το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα, οι Οικολόγοι Πράσινοι είχαν συνεισφορά σε αυτό, στο πώς θα μπορέσουν να βοηθήσει την Ελλάδα, μια μικρή χώρα που αντιμετώπιζε μόνη της την οικονομική κρίση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τα περιβαλλοντικά που δεν μπορούν να δοθούν λύσεις χωρίς να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των λαών και των κρατών μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φέτος οι πράσινοι έχουν έτσι ψηλοδιασπαστεί στην Ελλάδα. Βλέπουμε και άλλες, είχαμε και άλλη παράταξη, ας πούμε. Θα έλεγα ότι είναι ίδιο των κομμάτων που προσπαθούν κάποιοι δυστυχώς. Αλλά μιλάμε για ένα κόμμα που δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι το Πασόκ, δεν είναι, ας πούμε. Όχι, αλλά νομίζω ότι αυτό συμβαίνει και σε μικρότερα κόμματα. Δυστυχώς για μένα, θέλω να σας πω. Έχει να κάνει με προσωπικές φιλοδοξίες. Έχει να κάνει περισσότερο με προσωπικές φιλοδοξίες. Εγώ ξεκίνησα από τη Μυτιλίνη και είμαι στην επικεφαλής μαζί με τη φίλη τη Μαρία Πετινάκη το κόμμα των Οικολόγων Πράσινων στην καμπάνια που κάνουμε για τις ευρωεκλογές. Δεν είμαστε αρχικά κόμματα εμείς. Δεν έχουμε προσωπικές φιλοδοξίες. Αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο. Έχετε συλλογική ηγεσία δηλαδή. Ακριβώς. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Πάντα υπάρχει η ανάκληση. Τη θητεία μας τη μοιραζόμαστε όποια εκλεγεί στο μέσο της θητείας αποχωρεί και αναλαμβάνει και ο επόμενος. Αυτό είναι επομένως, δηλαδή, αν υπάρξει, θα ακολουθηθεί το σύστημα που είχατε και στην προηγούμενη θητεία στο Ευρωκοινοβούλιο. Ναι, και ξεκάθαρα. Για 2,5 χρόνια δηλαδή, θα πάει ο δεύτερος στην τάξη. Ο δεύτερος ή η δεύτερη. Και βέβαια αυτό είναι κάτι το οποίο εφαρμόζουμε χρόνια τώρα και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι Οικολόγοι Πράσινοι είναι το μέλος του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος, η επίσημη φωνή του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος στην Ελλάδα. Ακριβώς. Και εκπροσωπούμαστε και σε περιφερειακά συμβούλια. Εγώ ήμουν περιφερειακό σύμβουλο Βορείου Αιγαίου. Ξέρουμε ότι έχουμε και εδώ στην περιοχή σα, στη Δυτική Ελλάδα, ένα πολύ δυνατό ψηφοδέλτιο για την ιστορία. Είχαμε δει πρόσφατα την αλλαγή που υπήρξε στην εκπροσώπηση. Και έχουμε αντίστοιχα πολύ δυνατά ψηφοδέλτια και στη Μακεδονία και στην Πελοπόννησο. Ήμουνα προχθές στην Καλαμάτα και γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Και νομίζω ότι ο οικολογικός χώρος έχει φωνή και δίνουμε λύσεις στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ψηφίσουν κάτι διαφορετικό στις ευρωεκλογές. Αυτό είναι διαφορετικό για εσάς? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, σε τι διαφέρετε, ας πούμε, από άλλα κόμματα τα οποία συμμετέχουν στις ευρωεκλογές και πάνε και καλά, αν θέλετε, ή καλύτερα και από εσάς? Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για τις ευρωεκλογές. Δυστυχώς, το διακύβευμα των ευρωεκλογών δεν έχει ζητηθεί καθόλου. Ποια Ευρώπη θέλουμε, ποια είναι η μορφή και η πορεία της Ευρώπης στην επόμενη πενταετία. Συζητάμε για αγροτική πολιτική, για την GAP 2021-2027. Μίλαγα σήμερα στον πύργο με αγρότες. Ποια είναι η μορφή της γεωργίας? Θέλουμε μικρής κλίμακας, ποιοτικές αγροτικές επιχειρήσεις, ή θέλουμε τις μεγάλες κλίμακες επιχειρήσεις που υποστηρίζεται από τη Γαλλία, από τη Γερμανία, από την Ολλανδία? Οι Οικολόγοι Πράσινοι και το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα
υποστηρίζουν το πρότυπο, θα έλεγα, της αγροτικής παραγωγής της Ελλάδας. Ναι. Καθαρά μικρές επιχειρήσεις. Προφανώς μικρές αποχειρήσεις, ποιοτικές, καθαρά τρόφιμα για τους ανθρώπους. Ακόμα και οι Γερμανοί πράσινοι το πιστεύουν. Ακόμα αυτό. Και οι Γερμανοί. Και γι' αυτό ακριβώς χαιρόμαστε γιατί συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Οικογένεια, γιατί μπορούμε και συνδιαμορφώνουμε και πολιτικές σε τελική ανάλυση και στην οικονομική κρίση που σας ανέφερα σαν παράδειγμα, αλλά και στο αγροτικό ζήτημα ή στο τουριστικό ζήτημα. Δεν μπορούμε η Ελλάδα. Δηλαδή ουσιαστικά εννοείται ότι η παρουσία σας εκεί αποτελεί και ένα φρένο σε τέτοια σχέδια, μεγαλεπίβολα αν θέλετε, τα οποία εξυπηρετούν συμφέροντα άλλων χωρών και μεγαλοσυμφέροντα κάποιων οι οποίοι χτίζουν βιομηχανίες στον αγροτικό κόσμο. Και προφανώς εμείς δίνουμε τους αγώνες μας μέσα από το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα και στο Ευρωκοινοβούλιο. Και ακόμα και την περίοδο την οποία δεν εκπροσωπούμασταν, είχαμε τη δύναμη να επηρεάζουμε και να σπρώχνουμε καταστάσεις προς τα συμφέροντα της Ελλάδας. Και βέβαια τα συμφέροντα της Ελλάδας τυχαίνει και δεν τυχαίνει, γιατί αυτός είναι ο χαρακτήρας μας, να είναι και οι βασικές αρχές του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος. Να θεωρήσω δηλαδή ότι δεν θα στηρίξετε, Φερρυπίνη, για πρόεδρο της Κομισιόν τον κύριο Βέμπερ, έτσι. Υποψήφια πρόεδρος της Κομισιόν είναι η Σκά Κέλλερ, η οποία έχει έρθει πάρα πολλές φορές στην Ελλάδα, περισσότερο από 10 φορές. Μόνο εγώ στη Λέσβο την έχω φιλοξενήσει 3 φορές. Είναι ιδιαίτερα θερμή φίλη της Ελλάδας. Μας έχει στηρίξει και στα ζητήματα της οικονομικής κρίσης και στην προσφυγική κρίση, που πραγματικά οι Ευρωπαίοι Πράσινοι δώσαν τον αγώνα για να ενισχυθεί και να βοηθεί η Ελλάδα και μην εγκαταληφθεί στα προβλήματα που οι άρρης χώρες της Κεντρικής Ευρώπης θέλουν να κάνουν. Από την δική σας την πλευρά, σαν οικολόγοι πράσινοι, τι περιμένετε σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, πέραν των προσωπικών επιδιώξεων σαν κόμμα εννοώ, βλέπετε ότι θα υπάρχει αυτός ο ευρωσκεπτικισμός, ο οποίος σιγά σιγά αρχίζει να κατακλείζει πάρα πολλές χώρες, βλέπουμε στις εθνικές εκλογές των χωρών αυτών να υπερισχύουν τέτοια κόμματα, το είδαμε και πρόσφατα σε εκλογικές αναμετρήσεις. Βλέπετε να υπάρχει μια αναστροφή του κλίματος. Πάμε δηλαδή ξανά για την διάλυση της Ευρώπης, αυτό που χτίστηκε πριν από περίπου 50 χρόνια, να τον γκρεμίσουμε σήμερα. Γι' αυτό ανησυχούμε και γι' αυτό συμμετέχουμε και γι' αυτό προσπαθούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα είναι ένα πράσινο κύμα το οποίο έχει κατακλείσει την Ευρώπη και έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Οι Γερμανοί πράσινοι στις δημοσκοπήσεις δείχνουν να είναι δεύτερο κόμμα. Πολύ ψηλά επίσης πάνε και οι Ολλανδοί, οι Φιλανδοί επίσης. Οι Σουηδοί. Εμείς μένουμε πίσω δηλαδή. Εμείς ούτως ή άλλως, να σας πω την αλήθεια, στο Νότο πάντα τα πράσινα κόμματα, τα οικολογικά κόμματα ήταν πάρα πολύ. Για ποιο λόγο? Θα έλεγα περισσότερο γιατί ξέρουμε ότι η ευαισθητοποίηση των πολιτών στον Νότο σε σχέση με τον Βορρά, στα ιδιαίτερα στα οικολογικά ζητήματα, δεν ήταν πάντα πολύ μεγάλη. Νομίζουμε ότι αυτό το πράγμα έχει αλλάξει. Τι, λόγω φτώχειας δηλαδή, είμαστε πιο φτωχοί. Και λόγω προτεραιοτήτων. Έτσι, η κατάσταση η οποία προφανώς υπήρχε πριν 12 χρόνια, αν κάναμε μια δημοσκόπηση, θα βλέπαμε ότι το περιβαλλοντικό ζήτημα απασχολούσε τους ανθρώπους στην πρώτη πετάδα των ζητημάτων στους οποίους απασχολούσε. Το 2014-2015 δεν ίσχυε αυτό, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε πλέον ότι το 2019 το περιβαλλοντικό ζήτημα είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα των πολιτών και χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί πραγματικά θέλουμε και εμείς να μας δώσουν δύναμη οι πολίτες για τη μάχη που θέλουμε να δώσουμε για το Ευρωκοινοβούλιο. Και το λέω αυτό, ξέρετε, γιατί λέμε όλοι, ας πούμε, κλιματικές αλλαγές, λιώσιμο πάγων και γενικότερα ζητήματα, δηλαδή όχι μόνο ζητήματα τοπικού χαρακτήρα. Και απλά τα διαβάζουμε και τα προσπερνάμε, κύριε Μπάκα. Δεν ασχολούμαστε με αυτά. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να το λέμε αυτό όταν από την Καλαμάτα πέρσι είχαμε νεκρούς από πλημμύρες. Στην Αττική, ναι, είχαμε το ίδιο φαινόμενο. Ξέρετε, στην Ελλάδα, όταν θα γίνει το κακό. Για 10-15 μέρες. Έχουμε πλημμύρα π.χ. στην Πάτρα, πάρα πολύ ωραία. Λύνουμε το θέμα προσωρινά, ζητάμε αποζημιώσεις όσοι έχουν πληγεί και τελειώνει το θέμα εκεί. Αυτή είναι η τακτική που κάνουμε. Δυστυχώς και σε αυτό έχουμε ευθύνη το πολιτικό σκηνικό και τα κόμματα. Ξέρετε ότι η μελέτη της Τράπεζας Ελλάδος το 2010 έδειξε ότι το κόστος αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μόνο για την Ελλάδα μέχρι το 2100 φτάνει τα 700 δισεκατομμύρια ευρώ. 700 δισεκατομμύρια, εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, ότι είναι το διπλάσιο του χρέους της Ελλάδας. Ένα τεράστιο νούμερο. Αν δεν δράσουμε λοιπόν σήμερα, πότε θα δράσουμε? Και φοβάμαι ότι είμαστε η γενιά, η οποία είμαστε η πρώτη γενιά που βλέπουμε τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής και η τελευταία γενιά που μπορούμε κάτι να κάνουμε για να αλλάξει αυτό το πράγμα. Και υπάρχουν βεβαίως κονδύλια τα οποία δεν εκμεταλλεύεται η χώρα μας
στο θέμα της πολιτικής προστασίας και πώς θα αντιμετωπίσουμε την φύση, η οποία πλέον αρχίζει να αγριεύει, διότι δεν τη φροντίσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες και αιώνες. Προφανώς και το θέμα της πολιτικής προστασίας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, μιλάμε για περιουσίες οικονομικές που χάνονται και μιλάμε και για φυσικό περιβάλλον και για τον πλανήτη ο οποίος χάνεται μπροστά μας. Είμαστε λοιπόν υπεύθυνοι, πρέπει να λάβουμε τις ευθύνες μας και μπορούμε να φέρουμε μια λύση. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, κύριε Μπάτσα. Και τουλάχιστον να έχουμε παρεμβάσεις και από εσάς στην Ευρωβουλή, ώστε πραγματικά τέτοια ζητήματα να λύονται, να απειλείονται και να μην αντιμετωπίσουμε θλιβερές καταστάσεις αργότερα, κύριε Μπάκα. Ελπίζουμε πραγματικά ο κόσμος να μας εμπιστευτεί, να μας ακούσει, να μπει στην ιστοσελίδα μας, να μας γνωρίσει και να μας δώσει φωνή για την επόμενη πενταετία στο Ευρωκοινοβούλιο.